Πάμε στην Καβάλα. Είναι ο κύριος Χρήστος Κοντόλιας, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Καβάλας. Καλησπέρα, κύριε Κοντόλια. Ποτόλιας. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ναι, για πείτε μου κάτι. Εκεί κάποιοι μεθοδεύουν να τιμήσουν τον διορισμένο από τη Χούντα δήμαρχο. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που εδώ και χρόνια ψήνεται σε εισαγωγικά προκειμένου να τιμήσουν τον δήμαρχο που διόρισε η Χούντα, γιατί λένε έκανε ένα μεγάλο έργο και ακριβώς επειδή έκανε αυτό το μεγάλο έργο πρέπει να τιμηθεί. Την ίδια στιγμή όμως σημειώνουμε ότι αυτό το μεγάλο έργο έφερε νερό δηλαδή στην πόλη. Ήδη είχαν μελετήσει οι προηγούμενες διοικήσεις, εκλεγμένες διοικήσεις, και είχαν μελετήσει αυτή την παράμετρο, το να φέρουν νερό δηλαδή στην πόλη. Αλλά όμως ξαφνικά τους πιάνουν ένα βράδυ το 67, τους στέλνουν στην εξορία τον δήμαρχο, τον αείμνηστο Τσολάκη, λοιπόν, δημοτικούς συμβούλους όπως ήταν ο Μπαχάρης και άλλοι, τους στέλνουν στα Ξερονήσια και διορίζουν τον εκλεκτό τους, ο οποίος συνεχίζει να υλοποιήσει αυτό που μελέτησαν οι προηγούμενοι. Λες και δεν θα το κάνανε οι προηγούμενοι αν τους αφήνανε. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε, κύριε Ποντόλια, ότι εκεί πάνω θέλουν να τιμήσουν κάποιον διορισμένο από τη Χούντα την ώρα που η Χούντα δολοφονούσε και βασάνιζε αντιφασίστες που ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας τότε? Ήταν μέλη ακριβώς. Τους έστειλε στην εξορία και κάδρεζε τη θέση τους. Και ακριβώς αυτόν τον δήμαρχο θέλουν να τιμώσουν. Και μάλιστα τον βάζουν έτσι για να περάσει ίσως και πιο εύκολα, δεν ξέρω. Μεθοδεύουν, δηλαδή υπάρχουν μεθοδεύσεις και έχουμε μια κλιμάκωση. Δηλαδή μέσα από οθόε ενδύθεν και μνημιακού μόνο χαρακτήρα εκδηλώσεις, βλέπουμε μια υπόκληση στην πολιτική αντίδραση που μεγαλώνει. Γιατί, και την βλέπουμε να εκτρέφεται μπροστά στα μάτια μας, να εκτρέφεται στα μάτια μας δηλαδή το αυγό του φιδιού. Πάνε να περάσουν λοιπόν αυτή την εκδήλωση μαζί με έναν εκλεγμένο δήμαρχο και σημειώστε ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος εκλέχθηκε 4 φορές και ξέρετε εμείς τους δημάρχους ως Λαϊκή Συσπήρωση που το Κομμουνιστικό μας στηρίζει έχουμε άλλα μετρίδια να τους μετράμε. Ωστόσο όμως όταν έχεις έναν διορισμένο με τη Χούντα, με αυτήν τις περγαμηνές, ο οποίος υπόψιν ούτε εκ των υστέρων καταδίκασε ποτέ τη Χούντα, παρέμεινε δηλαδή πιστός στην ιδεολογία του. Όταν βάζεις λοιπόν να τιμηθεί ένας διορισμένος της Χούντας με έναν εκλεγμένο, αποτελεί ένα ζήτημα. Πού αυτό, στην Καβάλα κύριε Βογιόπουλε, όπου είναι η πόλη που το 34 εκλέγει τον πρώτο δήμαρχο κομμουνιστή, τον οποίο τον πάψανε βέβαια όπως και τους το 67, μετά από 4 μήνες για τους στείλανε τότε η δικτατορία του Πάγκαλο, τους έστειλε στην φυλακή. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτός έκανε σπουδαίο έργο, είναι σαν το έργο του Μεταξά που λένε ότι έφτιαξε το 8ωρο, ενώ το 8ωρο είχε καθιερωθεί από το 1910 και έφτιαξε λέει και το ΙΚΑ, μόνο που το ΙΚΑ είχε η πρώτη του συγκρότηση ήταν το 1934, αλλά αυτοί λένε το έκανε Μεταξά στο 36 με τη Χούντα. Τέτοιο έργο έκανε και αυτός εκεί πάνω. Συνηθίζεται αυτό. Αυτό όμως που κυρίως θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι αυτό που γίνεται και στη χώρα μας και στην Καβάλα και σε όλη την Ευρώπη θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία. Θέλουν να βάλουν το κάρο μπροστά και το άλογο από πίσω. Ακριβώς για να μην καταλάβει ο κόσμος, να μην αντιληφθεί ότι αυτό που σήμερα ζει και αυτό που βιώνει είναι μια στιγνή δικτατορία. Η δικτατορία του κεφαλαίου με το κράτος της, το οποίο κάθε φορά, όπως είπατε, επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλει την εξουσία. Πείτε μου, για την τίμηση, τη βράβευση του εν λόγω, έχει υπάρθει απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο? Λοιπόν, σε τελευταία συνεδρίαση έγινε αναφορά για αυτή την τιμητική εκδήλωση από το Δήμαρχο που συνεπικορούμενη πρόταση και από τις υπόλοιπες παρατάξεις εκτός από τη Λαϊκή Συσπήρωση ότι επιτέλους πρέπει να γίνει η βράβευση αυτού του άξιου Δημάρχου και ετοιμάζεται η ΔΕΙΑΚ, ακριβώς γιατί η ΔΕΙΑΚ
είναι η εταιρεία ίδρυψης του Δήμου, ακριβώς επειδή αφορά σε έργο του νερού. Λοιπόν, ετοιμάζεται η ΔΕΙΑΚ να κάνει αυτή την εκδήλωση. Λεπτομέρειες ακόμα δεν ήρθανε, αλλά θα ληφθεί η απόφαση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, η οποία λειτουργεί στη λογική της ΑΕ, όπου εκεί όλες οι δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες δέχονται αυτή την πολιτική. Ωστόσο, κύριε Μπογιόπουλε, είμαστε στην Καβάλα, όπου οι φύλακες έχουν γνώση. Πείτε μου κάτι, εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι είναι υπέρ? Υπέρ με τα μπούνια. Τι λέτε? Ο δήμαρχος εκεί από ποιο κόμμα? Καλά, όλοι είναι ακομμάτιστοι, αλλά από ποιο κόμμα στηρίχτηκε στις εκλογές? Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, όπως είπατε, είναι όλοι ακομμάτιστοι, αλλά την επόμενη, τη Δευτέρα, όλοι βάζουν τα. Τη Δευτέρα με ποιο κόμμα ήταν με το δήμαρχο εκεί πέρα? Ήταν με το Πασόκ. Πασόκ ήταν εκεί, ε. Και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις. Οι άλλες δημοτικές παρατάξεις. Έχει και ΣΥΡΙΖΑ εκεί πάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε με άλλο επικεφαλής. Mm. Δεν εξέλεξε κανέναν από τους δικούς του, ας το πούμε έτσι, υποψηφίους που έβαλε. Η Νέα Δημοκρατία είχε κανονικό δικό της. Και αυτή ήταν υπέρ της. Όλοι υπέρ. Επιτέλους πρέπει να βρεθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κάντε μας τη χάρη να μας κρατάτε ενήμερους για το τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Η κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Πάντως, αν θέλουν μέρα να το κάνουν, πλησιάζει 21η Απρίλη. Να το κάνουν ανήμερα. Ναι, να τους δώσουν. Δώστε τους αυτή την ιδέα, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.